Γιώργο, η ομάδα σου πάλεψε σήμερα, έφερε ένα 1-1 με τον Ηρόδοτο που δεν είχε μέχρι στιγμής βαθμολογικές απώλειες. Το σχόλιο σου για το μάτς. Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Από το πρώτο λεπτό μπήκαμε δυνατά, με σκοπό να προσπαθήσουμε να τους καταστρέψουμε το παιχνίδι, γιατί ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Καταφέραμε και πήραμε το βαθμό της ισοπαλίας. Έφυγε από πάνω μας το άγχος που έχουμε, γιατί τους χρειαζόμαστε αυτούς τους βαθμούς. Και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε όσο μπορούμε για όλα τα παιχνίδια. Εσύ προσωπικά είδαμε σήμερα μια καλή εμφάνιση από σένα. Δίνεις και την πάση στο γκολ, μάχες και πίσω και μπροστά. Ναι, προσπάθησα κι εγώ και όλοι οι συμπαίχτες μου. Αυτός ήταν και ο σκοπός μας, να παίξουμε δυνατά από την αρχή. Να μην σταματήσουμε να τρέχουμε αυτό. Ο προπονητής σου μίλησε ότι ναι, μεν όπως είπες, πήρατε σήμερα το βαθμό απέναντι στον Ηρόδοτο που ξέρουμε πόση ποιότητα έχει σαν ομάδα, αλλά χρειάζεται τρίποντα η ομάδα. Ναι. Η ομάδα πρέπει να πάρει και την νίκη για να πάμε βαθμολογικά πιο πάνω. Έχουμε χάσει κάποιους βαθμούς είτε από ατυχία είτε από διάφορα άλλα θέματα. Πιστεύω η ατυχία θα φύγει σε κάποια στιγμή. Και θα πάρουμε και τα τρίποτα που χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Βασίλη, σήμερα ισόπαλο αποτέλεσμα. Πρώτη βαθμολογική απώλεια για τον Ηρόδοτο στο πρωτάθλημα. Το σχόλιο σου. Πιστεύω ότι βρεθήκαμε σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Μια πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, πιστεύω ότι παλέψαμε για το καλύτερο. Και εντάξει, συνεχίζουμε την ίδια προσπάθεια. Βλέπουμε κάθε παιχνίδι σαν τελικός. Και... Ήταν μόνο η τελική προσπάθεια σήμερα που έλειπε από τον Ηρόδοτο. Το είδαμε στο πρώτο ημίχρονο να μην δημιουργεί πολλές ευκαιρίες, όμως στο δεύτερο να τις δημιουργεί, ωστόσο να μην έρχεται το δεύτερο ίσως και νικητήριο γκολ. Εντάξει, σίγουρα τώρα στα 3-4 τελευταία μάτς βλέπουμε πως δυσκολευόμαστε λίγο στην τελική φάση. Αλλά σιγά σιγά, μόλις μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, πάντα αλλάζει η διάθεσή μας και προσπαθούμε να δημιουργούμε πιο πολλές φάσεις ώστε να παίρνουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Συνέχεια, τι λέει, είναι αυτό το αποτέλεσμα που μπορεί να σε επηρεάσει? Πώς πρέπει ο Ηρόδοτος να κρατήσει το μυαλό του για να συνεχίσει έτσι όπως ξεκίνησε? Πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη, δεν θα βαρύσουμε κανένα μάτς. Όπως είπα και πριν, ότι κάθε μάτς είναι τελικός για μας και θα συνεχίσουμε για το καλύτερο, ώστε να φτάσουμε εκεί που πρέπει, την ομάδα εκεί που πρέπει δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Yeah.